Καταρχάς θεωρούμε ότι αίτητος δεν είναι αυτός που δεν έχασε ποτέ, αλλά αυτός που μετά από μια ήττα έχει τη δύναμη να σηκωθεί και να συνεχίσει να αγωνίζεται. Εμείς λοιπόν δεν θα προχωρήσουμε έτσι. Εμείς θα ξεκινήσαμε νικητές και θα τελειώσουμε νικητές. Γιατί αυτός ο αγώνας έχει ξεφύγει από τα πλαίσια και θα έλεγα από το χώρο και την περίμετρο των εργαζόμενων του Σωματείου Μαλαματίνα. Έχει πάρει μια, θα έλεγα, μεγαλύτερη έκταση και η νίκη των εργαζόμενων στην Μαλαματίνα θα είναι νίκη όλης της εργατικής τάξης. Εμείς συνεχίζουμε κυρίως με την αλληλεγγύη, θα έλεγα, με οποιοδήποτε τρόπο εκφράζεται από όλους τους συναγωνιστές και τις συναγωνίστριες, που εκφράζεται είτε μέσα από τα ΜΜΕ, είτε εκφράζεται στο χώρο της εργασίας, είτε εκφράζεται ακόμη και έξω στα καταστήματα. Θα σας πω το εξής, ότι δύο παραδείγματα. Προχθές στο χώρο της απεργίας, ένας, ξέρετε, η Μαλαματίνα στο Καλοχώρι, ήρθε ένας μεγάλος σε ηλικία συνταξιούχος με το ποδήλατό του και ερχόταν σιγά σιγά εκεί και λέει το εξής στους συναδέλφους που ήταν εκεί, λέει, παιδιά μου, από τη σύνταξή μου αυτό το μήνα μου περισσεύουν 35 ευρώ. Πάρτε τα για τον αγώνα σας. Αυτή λοιπόν, αυτή η κίνηση δεν είναι μόνο κίνηση η οποία σε συγκινεί, η οποία σε δίνει δύναμη. Είναι μια κίνηση η οποία πραγματικά, αν εμείς είχαμε μέσα στο μυαλό μας ή είχαμε μέσα στο κορμί μας δυνάμεις να αντέξουμε μια εβδομάδα, ένα μήνα, αυτό το διπλασιάζει. Σε διπλασιάζει γιατί πραγματικά βλέπεις ανθρώπους που έρχονται εκεί μιας ηλικίας, όπως ακριβώς ήταν και το αντίθετο σε ηλικία, δύο παιδιά που ήρθαν από την Αθήνα, δύο φοιτητές, και δώσαν 50 ευρώ οικονομική ενίσχυση για τον αγώνα και ήρθανε με λεωφορείο για να έρθουν να δούνε δηλαδή πώς γίνεται ο αγώνας. Αυτή είναι έτσι, με ήττα το αυτή είναι η ενέργεια η οποία μας γεμίζει δύναμη. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι πραγματικά όπου και να πηγαίνουμε βλέπουμε ότι έχουμε δίκιο. Βλέπουμε ότι δεν κάνουμε έναν αγώνα γιατί έχουμε έτσι στο μυαλό μας, γιατί εθεροβατούμε ή γιατί πετάμε στα σύννεφα ή για οτιδήποτε. Ή γιατί είμαστε στις απαιτήσεις μας υπερβολικοί. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, και όπως το είπα και πιο μπροστά, ότι βάλαμε πλάτες, ήμασταν σκληροί όπου και όσο έπρεπε, και επειδή εγώ είμαι και 30 χρόνια εκεί στην εταιρεία και από τα 30 είμαι 29 και πρόεδρος, γνωρίζω όλους και όλα, γνωρίζω και πόσο σκληροί ήμασταν και σε πολλές περιπτώσεις βεβαιώ ότι ήμασταν πάρα πολύ σκληροί, γιατί εκεί βλέπαμε ότι το δίκιο ήταν με εμάς. Υπήρχαν στιγμές που διπλωματικά είτε πάρτε το όπως θέλετε έπρεπε να κάνουμε μισό βήμα πίσω για να κερδίσουμε ένα βήμα αργότερα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και έχουμε αντιληφθεί ότι έχουμε δίκιο. Και όχι απλά έχουμε δίκιο, βλέπουμε και το εισπράττουμε αυτό το δίκιο από όλους. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε εκεί. Θα συνεχίσουμε με την αλληλεγγύη που δείχνουμε, θα συνεχίσουμε γιατί το δίκιο είναι και δεν περιμένουμε, γιατί δεν πιστεύουμε είτε καλός είτε κακός στην ελληνική δικαιοσύνη. Όπως μας είπε η εισαγγελέας που ήταν εκεί όταν ήρθαν τα ΜΑΤ, πάτε λέει στο δικαστήριο και επειδή έχω διαβάσει το πρόγραμμα εξυγίανση θα δικαιωθείτε. Εμείς λοιπόν, εγώ την είπα το εξής, λέω κοιτάξτε να δείτε, στο χωριό μου έχει μια παροιμία. Ο Χότζας έμαθε το γαϊδούρι του να μην τρώει. Και όταν το έμαθε να μην τρώει, στεναχωρέθηκε γιατί την άλλη μέρα ψόφισε. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε να περιμένουμε τα δικαστήρια που η πρώτη αγωγή ορίστηκε για 13 Ιανουαρίου και είμαι 1000% βέβαιος, γιατί γνωρίζω το αντικείμενο των δικαστηρίων, 1000% βέβαιος ότι θα πάρει αναβολή και αν μου πάρει 5-6 μήνες αναβολή θα πιάσω το χρόνο τον Ιούνιο. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε ούτε περιμένουμε να βρούμε το δίκαιο μας από τα δικαστήρια. Το δίκαιο μας θα το βρούμε έξω, κλείνοντας τις πόρτες, βάζοντας όλα τα κορμιά μας, όποια διαθέτουμε και τις δυνάμεις που διαθέτουμε απέναντι στα ΜΑΤ. Και θα σας πω το εξής, οι περισσότεροι, πολλοί από εσάς, αλλά και πάρα πολλοί έτσι σύντροφοι και συναγωνιστές, έτυχε την ημέρα που ήρθανε 7 δημιουργίες στο ΜΑΤ να είναι εκεί. Πραγματικά είδαμε, έγινε μία μάχη που ειλικρινά σας μιλάω, το έχω πει πολλές φορές, πώς. Αν δεν ήταν τα χημικά, αυτό το άζωτο, οι ποτήλες που χρησιμοποίησαν άζωτο με πιπέρι, αν δεν ήταν αυτά, ακόμη αυτοί θα σπρώχναν για να ανοίξουν την αλυσίδα κλειό των εργαζόμενων και των αλληλέγγυων και από φοιτητές και από οτιδήποτε ήταν εκεί
και εμείς θα τους πηγαίναμε δύο μέτρα πίσω. Αυτοί ένα μέτρο εμάς, εμείς δύο μέτρα πίσω. Δεν θα μας ανοίγαν. Δυστυχώς όμως, οι δυνάμεις καταστολής αντιλαμβάνεστε ότι έπρεπε να επιβάλλουν αυτό που η κυβέρνηση τους είπε, αποφασίζουμε και διατάζουμε, αυτό θέλουν να επιβάλλουν, ότι υπάρχει κράτος καταστολής και ό,τι θέλουμε εμείς αυτό θα γίνεται. Λοιπόν, ήρθαν εκεί, δημιουργήσαν αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο όμως γύρισε μπούμερα. Και αυτή τη στιγμή η αστυνομία λειτουργεί ως security φύλαξης ενός ιδιωτικού χώρου. Βρίσκεται καθημερινά μέσα αστυνομίες, ασφάλεια, δύο κλούβες των ΜΑΤ μέσα στο εργοστάσιο και προφυλάσσει τους απεργοσπάστες. Εμείς ούτε από αυτό πτωούμαστε. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο, ξέρουμε τις δυνάμεις μας, ξέρουμε να τις μετράμε, αναγνωρίζουμε και βλέπουμε καθημερινή αλληλεγγύη από όλους και έτσι θα συνεχίσουμε. Και δεν πρόκειται να σκύψουμε το κεφάλι και απευθύνουμε και σε σένα έτσι σαν πιο νεαρή, δεν πρέπει ποτέ να σκύβουμε το κεφάλι. Πρέπει να προχωράμε ενωμένοι με την αλληλεγγύη, με τη δύναμη, με τη γνώση που έχουμε επάνω σε τέτοιους αγώνες και να προσπαθούμε πραγματικά να φέρουμε την τελική νίκη που, όπως είπα από την αρχή, θα είναι νίκη όλης της εργατικής τάξης.